Η κατάρρευση του φράγματος Νόβα Καχόβκα άλλαξε ριζικά το τοπίο στην περιφέρεια της Χερσώνας. Και ενώ είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουν τον αντίκτυπό του στην έκβαση του πολέμου, οι περιβαλλοντικές συνέπειες είναι ήδη εμφανείς. Εκτός από τον πόλεμο και τις πλημμύρες, ο ντόπιος πληθυσμός αντιμετωπίζει μια σειρά από νέες απειλές. Καθώς το νερό μαζεύεται με ταχύτητα και με τα ειζήματα, παίρνει μαζί του όλα τα υλικά, τα συντρίμμια και ρυπογόνα στοιχεία που μπορεί να συναντήσει. Θα περάσει από μικρές κοινότητες, επεξεργασία λιμάτων, βόθρους, μικρές βιομηχανίες. Επίσης γνωρίζουμε ότι και το λιμάνι έχει πλημμυρίσει, το οποίο έχει τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά φυτοφαρμάκων και άλλων ρήπων. Γνωρίζουμε ότι σε ορισμένες από τις περιοχές που έχουν πληγεί, φυσικά μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα πυρομαχικών. Όταν το φράγμα διεράγει, οι νάρκες που ήταν θαμμένες στο έδαφος σηκώθηκαν από το νερό και παρασύρθηκαν με το ρεύμα. Τελικά θα σταματήσουν στα χαμηλότερα σημεία του ποταμού, όπου μπορεί να θαυτούν κάτω από αρκετά μέτρα λάσπης, η οποία θα δυσκολέψει περισσότερο την αποναρκοποίηση όταν σταματήσουν οι μάχες. Μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση όσον αφορά την κλίμακα. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να προβλέψουμε ακριβώς πού θα καταλήξουν. Η επιστροφή στην κανονικότητα είναι ακόμα μακριά και μέχρι να υποχωρήσει το νερό δεν υπάρχει τίποτα να γίνει πέρα από τη βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη. Εκτός όμως από τους χιλιάδες ανθρώπους που πλήττονται, υπάρχουν και χιλιάδες ζώα που χρειάζονται βοήθεια. Η εκένωση ανθρώπων με βάρκες δεν είναι τόσο δύσκολη όταν αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να βάλεις έναν άνθρωπο σε μια βάρκα. Όταν όμως πρέπει να εκενώσεις ζώα, τα ζώα δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και συνεπώς έχουν στρες. Η οικοκτονία δεν γνωρίζει σύνορα, άρα θα είναι πρόβλημα όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά για ολόκληρο τον κόσμο.